Ξεκάθαρου όρου και προποθέσει για τα αεροπορικά ταξίδια, ζήτησε η Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών από τι κυβερνήσει. Η ΙΑΤΑ πραγματοποίησε την πρώτη συνάντηση μετά τι καταστροφικέ επιπτώσει της πανδημία, με τι εκατοντάδες εταιρείε μέλη να ζητούν ελαστικότερου αλλά κυρίω κοινού κανόνε για να επιτευχθεί η οικονομική ανάκαμψη. Ο κόσμο θέλει να ταξιδέψει. Το 86% περιμένει να ταξιδέψει μέσα σε 6 μήνε από το τέλο της κρίσης. Με τον κορονοϊό να γίνεται ενδυμικό, τα εμβόλια διαθέσιμα και τι θεραπείε να βελτιώνονται τάχιστα πλησιάζουμε σε αυτό το σημείο. Ο κόσμο λέει ότι νιώθει ασφαλή να ταξιδέψει. Αλλά αυτοί που ταξιδεύουν λένε ότι οι κανόνε είναι υπερβολικά πολύπλοκοι και η γραφειοκρατία εφιαλτική, τόνισε ο Willy Walls, γενικό διευθυντή τη οι αεροπορικές ζήτησαν συγκεκριμένα να μην υπάρχουν περιορισμοί για του εμβολιασμένου ταξιδιώτες και με παγκόσμιο συντονισμό να τεθούν κοινά υγειονομικά πρωτόκολλα σε όλα τα αεροδρόμια. Οι εταιρείες εξέφρασαν και την ικανοποίησή τους για την πρόθεση των ΗΠΑ να ανοίξουν τα υπερατλαντικά ταξίδια.